με την πίεση στο σύστημα υγείας να αυξάνεται μέρα με τη μέρα και τα επιδημιολογικά στοιχεία καθημερινά να δείχνουν αυξήσεις τόσο στους θανάτους όσο και στις διασωληνώσεις, νέα μέτρα πέφτουν στο τραπέζι ώστε να μπει ένα φρένο στη διασπορά της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται υποχρεωτικός εμβολιασμός 65 ετών και άνω, η χρήση διπλής μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επιστροφή της τηλεργασίας σε σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, καθώς και κλιμακούμενο ωράριο προσέλευσης στο δημόσιο τομέα. Αν χρειαστεί να πάρθουν άλλα μέτρα, θα πάρθουν. Αν χρειαστεί να υπάρχει ωράριο διαφορετικό, νομίζω αυτά είναι προτάσεις που έρχονται εκτός επιτροπής. Περιμένουμε τις απαντήσεις των ιατρικών συλλόγων. Χθες είχαμε συνάντηση μαζί τους. Οι πρόεδροι πιστεύουν ότι θα έχουμε ανταπόκριση. Όλα αυτά τη στιγμή που σε πολύ δεινή θέση φαίνεται πως είναι τα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και των Σερών. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη μονάδα. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε πολύ λιγότερα κρεβάτια για καθαρά περιστατικά από ό,τι παλαιότερα, σαφώς. Και πολύ λιγότερα σε σχέση με το κρεβάτια COVID που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες σε COVID. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τα υπόλοιπα περιστατικά που μας λέτε, υπάρχουν προγραμματισμένα χειρουργεία. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Γίνονται τα χειρουργεία αυτά, τα προγραμματισμένα, ή πάνε πίσω? Πάνε αρκετά πίσω σε σχέση με παλαιότερα. Κάποια προγραμματισμένα γίνονται, φυσικά. Δεν μπορούν να δουλεύουν όλες οι αίθουσες χειρουργείου όπως παλαιότερα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η πίεση είναι αρκετή. Το κύμα φαίνεται ότι επιμένει. Για να μην πω ότι επιτίθεται. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Και αυτό το βλέπετε σε όλη την περιφέρειά μας και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας είναι κατηλημμένες, νοσηλεύονται συνολικά 65-66 ασθενείς. Από αυτούς οι 52 είναι σε απλές κλίνες COVID. Από λίγο δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση αν δεν αλλάξει κάτι στις συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Σερών σε σχέση με πέρσι, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι υποστελεχωμένο. Χθες είχαμε μια συνάντηση με τον διοικητή για να δούμε τι γίνεται με τις κλινικές COVID και πώς μπορούν να στελεχωθούν ώστε να ανοίξει καινούρια κλινική. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι υγειονομικοί, οι οποίοι έχουν βγει σε αναστολή, προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου 13 Νοεμβρίου σε πορεία διαμαρτυρία στην Αλεξανδρούπολη, ζητώντας την επιστροφή στην εργασία τους με rapid test.